Οι κινηματογράφοι και τα σχολεία έκλεισαν, κυρίες και κύριοι. Τα φεστιβάλ ματαιώθηκαν, όμως εκατοντάδες παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικοί παρακολουθούν καθημερινά ποιοτικές κινηματογραφικές ταινίες για παιδιά και νέους. Φροντίζει γι' αυτό το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίες για παιδιά και νέους, που απαντά στις προκλήσεις των ημερών με διαδικτυακά κινηματογραφικά εμβόλια. Εμείς έχουμε απόψε μαζί μας μέσω Skype τον αναπληρωτή καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ, τον κύριο Παντελή Παντελόχουλου. Κύριε Παντελόχουλου, καλησπέρα. Γεια χαρά. Τι κάνετε καταρχήν, ελπίζω να είστε καλά. Είμαστε καλά, όλη η ομάδα του Φεστιβάλ Ολυμπίας είναι καλά. Είναι καλά τουλάχιστον. Και συνεχίζει να υπηρετεί τον κινηματογράφο για παιδιά και νέους, ακόμη και από αυτές τις αντίξωες συνθήκες. Είναι γεγονός ότι οι προβολές που γίνονται έχουν δώσει διέξοδο σε πολύ κόσμο. Ισχύει αυτό. Εμείς έχουμε το θέμα, καταρχάς, όπως ξέρετε, ότι το φεστιβάλ είναι μια φυσική διαδικασία, όπως και ο κινηματογράφος είναι μια φυσική διαδικασία. Είναι μια διαδικασία στην οποία οι άνθρωποι βρίσκονται μεταξύ τους. Τώρα, αντικειμενικά, από τις εξαιτίας των συνθήκων, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Οπότε, είπαμε να το κάνουμε λίγο διαφορετικά και να αξιοποιήσουμε τα ηλεκτρονικά μέσα που είναι διαθέσιμα στην εποχή μας. Έτσι, κάθε πρωί στις 11 η ώρα και κάθε απόγευμα στις 6. Προβάλλουμε από την σελίδα του φεστιβάλ στο Facebook μια ταινία μεγάλου μήκους για παιδιά και νέους από τη μεγάλη ταινιοθήκη του φεστιβάλ και του νεανικού πλάνου του ιστορικού φορέα διοργάνωση του Φεστιβάλ Ολυμπίας. Και φτιάχνουμε κάθε μέρα, προσπαθούμε να φτιάχνουμε μια μεγαλύτερη ή μικρότερη παρέα ανθρώπων που... Τέλος πάντων, προσπαθούμε με το σινεμά να ξεπεράσουμε μια σειρά από τρέχοντα προβλήματα. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία. Να πούμε ότι στον τίτλο που συνοδεύει τη σύνδεσή μας μπορεί κάποιος να δει το σύνδεσμο που μπορεί να ακολουθήσει για να μπορέσει να δει μέσω Facebook τις ταινίες που προβάλλεται. Ταυτόχρονα το φεστιβάλ συνεχίζει τη συνεργασία με εκπαιδευτικούς, αξιοποιώντας για εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς την παιδική και νεανική ταινιοθήκη και τους συνοδευτικούς ψηφιακούς οδηγούς μελέτης του νεανικού πλάνου. Και αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Ναι, αυτό είναι μια προσπάθεια πάλι να μην χάσουμε την επαφή μας με το χώρο της εκπαίδευσης, ναι. Που έτσι κι αλλιώς είναι για μας πολύ, πολύ ζωτικός και το γνωρίζουν πολύ καλά όλοι οι άνθρωποι εκεί στην Ηλία. Ας πούμε ότι από αυτή την άποψη είμαστε λίγο τυχεροί, ότι έχουμε λίγο προηγηθεί, έχουμε φτιάξει μια σειρά από οδηγούς μελέτης για κινηματογραφικές ταινίες, οι οποίοι οδηγοί απευθύνονται, έχουν ψηφιακή μορφή, είναι διαδραστικοί και απευθύνονται σε παιδιά και σε εκπαιδευτικούς. Οπότε, μια που ήρθανε τα πράγματα όπως ήρθανε, είναι ένα καλό εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς να σχηματίσουν ομάδες παιδιών μέσω πλέον και της πλατφόρμας που έχει θέσει στη διάθεσή τους και το Υπουργείο Παιδείας και να μπορέσουν να προβάλλουν ταινίες και να χρησιμοποιήσουν το εκπαιδευτικό μας υλικό στην αυτή συνθήκη, η οποία βέβαια είναι πρωτόγνωρη για τους εκπαιδευτικούς και έχει διάφορα προβλήματα. Ναι. Νομίζω πρέπει να τα έχετε καλύψει και από τη μεριά του ρεπορτάζ, φαντάζομαι. Αλλά κάπως πρέπει να γίνει και γι' αυτό το λόγο είπαμε και εμείς Υπάρχει ανταπόκριση, κύριε Παντελόγουλο, από τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας? Υπάρχει ανταπόκριση. Το κύριο ζήτημα που υπάρχει όπου υπάρχουν προβλήματα, καταρχάς διάθεση υπάρχει. Ναι, τα προβλήματα όταν... ίσως είναι αυτά που... Τα προβλήματα μπορούμε να πούμε ότι είναι κυρίως αυτά που έχουν υποθεί ήδη. Δηλαδή είναι κυρίως τεχνικής φύσης προβλήματα, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εξοικείωση των εκπαιδευτικών και των παιδιών με τα ηλεκτρονικά μέσα κλπ. Εμείς προσφέρουμε κάτι που είναι σχετικά έτοιμο, ας πούμε, είναι ολοκληρωμένο και θεωρούμε ότι μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς. Απαντάει δηλαδή σε αυτά τα προβλήματα από την πρωτοβουλία δικιά μας. Και επειδή η τέχνη συνεχίζει να αφήνει το στίγμα της, ακόμη και σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο, να δούμε τι γίνεται με την επερχόμενη ηλεκτρονική τελικά διοργάνωση των βραβείων της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας του Κινηματογράφου. Πώς θα δουν τα παιδιά τις ταινίες, πώς θα επιβραβεύσουν την προσπάθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο? Λοιπόν, αυτό ήταν να γίνει κανονικά σε φυσική μορφή στις 26 Απριλίου και θα γινόταν σε 40 χώρες και 66 πόλεις, μία από τις οποίες θα ήταν και ο Πύργος. Δεν προλάβαμε ούτε να το ανακοινώσουμε, διότι μας πρόλαβαν οι εξελίξεις. Εμείς, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, λοιπόν, οργανώνει κάθε χρόνο μία διαδικασία, το Young Audience Award, ένα βραβείο δηλαδή για την καλύτερη παιδική ταινία ευρωπαϊκή. Και φέτος εμείς σε συνεργασία με την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου θα διοργανώσουμε σε ηλεκτρονική μορφή και με κάποιους ακόμα συμπαίκτες από την Αθήνα. Θα συνδιοργανώσουμε την ηλεκτρονική εκδοχή αυτής της δραστηριότητας. Ναι. Για να συμβεί αυτό θέλουμε τη συμμετοχή παιδιών 12-14 ετών. Είναι ανοιχτές οι συμμετοχές. Μπορείτε να μας στείλετε ένα email μπορείτε να μπείτε καταρχάς στην ιστοσελίδα μας που έχει τις σχετικές πληροφορίες, στο olympiafestival.gr, και να μας στείλετε ένα email με τα στοιχεία του παιδιού που θα ενδιαφερόταν να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία για να λάβετε τις σχετικές οδηγίες. Είναι μια διαδικασία η οποία ξεκινάει από τις 23 και τελειώνει στις 26 Απριλίου.
θα γινόταν σε μία ημέρα στη φυσική της μορφή, τώρα έχει απλωθεί σε ένα τετραήμερο. Και χρειάζεται να υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο προφανώς και κάποιος χρόνος που θα διαθέσουν τα παιδιά. Είναι πολύ ενδιαφέρον και ακριβώς επειδή θα γίνει λίγο διαφορετικά από ό,τι ήταν να γίνει, θα έχει και καλύτερη επαφή με όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Θα γίνει τελικά σε 32 χώρες. Σε 32 χώρες. Και είναι πράγματι πολύ ενδιαφέρον γιατί τα παιδιά τώρα έχουν πολύ χρόνο που μένουν σπίτι, πέρα από το διάβασμα που σε ένα βαθμό τα απασχολεί. Νομίζω ότι είναι και αυτό κάτι πολύ, πολύ δημιουργικό, ένα τελείως διαφορετικό αποτύπωμα θα αφήσει μέσα σε όλο αυτό που ζούμε. Είναι μια χτίδα φωτός ακόμη και αυτή. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Να σας πω λίγο κάτι. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι και τα τρεις πρωτοβουλίες, δηλαδή οι δύο συν μία πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη από τη μεριά του Φεστιβάλ Ολυμπίας, έχουν ως στόχο να βελτιώσουν, ας πούμε, την ποιότητα του περιεχομένου. Αυτή τη στιγμή όλος ο κόσμος βρίσκεται στο διαδίκτυο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Το τι ακριβώς γίνεται εκεί πέρα είναι μια άλλη ιστορία. Είναι ζητούμενο η ποιότητα λοιπόν στη συγκεκριμένη περίοδο που βιώνουμε όλα αυτά και με τον καταιγισμό των πληροφοριών που δεν είναι και όλες έγκυρες. Νομίζω ότι τουλάχιστον προς αυτή την κατεύθυνση τα πράγματα εκεί, σε ό,τι έχει να κάνει με τον κινηματογράφο, είναι πολύ πιο ομαλά και πολύ πιο όμορφα. Να ελπίσω ότι θα έχουμε τη χαρά να τα πούμε όταν ολοκληρωθεί αυτό το κομμάτι λοιπόν του διαδικτυακού διαγωνισμού. Για να ενημερωνόμαστε, να δούμε λίγο. Με πολύ χαρά. Να δούμε και τα αποτελέσματα. Μπορούμε να μεταφέρουμε και τι έγινε τελικά σε αυτή τη διαδικασία. Ακριβώς. Νομίζω θα μπορέσουμε να έχουμε και κάποια μορφή υλικού βίντεο σκοπιμένου πιθανότατα από τη διαδικασία αυτή. Θα χαρούμε πολύ. Και να το παρουσιάσουμε δηλαδή. Βεβαίως. Θα χαρούμε πολύ να το παρουσιάσουμε. Να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά.